Ναι. Να πούμε ότι είναι το καινούργιο υβρίδιο της Έμινης, που έχει μια μακρά παράδοση στα υβρίδια ντομάτας στην Ελλάδα. Τώρα τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύεται από την ένα μέρος των υβριδίων της αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία μας, την Bios Agro Systems, του Εμίλιο Κουνιάδη, και δοκιμάσαμε ένα μεγάλο μέρος του νέου υλικού της σε ντομάτες από το 2018. Το υβρίδιο Χριστίνα επιλέχθηκε μεταξύ άλλων πολλών υβριδίων στην περιοχή της Ιεράπετρας το καλοκαίρι του 2018. Καλλιεργήθηκε σε δοκιμαστικά και σε κανονικές καλλιέργειες εδώ στην Ιεράπετρα, και περισσότερο θα έλεγα στην περιοχή βέβαια της Κουντούρας και στα Παλάσσερνα στην περιοχή της Κρήτης. Γιατί κάθε περιοχή έχει και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της, έτσι και τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες. Οπότε μας λέτε το δοκιμάσατε λοιπόν, κάνατε τους ελέγχους και τις απαραίτητες έτσι προεργασίες που απαιτούνται, να δείτε και πώς ανταποκρίνεται. Ναι, το δοκιμάσαμε και ήδη καλλιεργείται στην Ιεράπετρα. Από πέρυσι το καλλιεργούν κάποια παραγωγή. Φέτος περιμένουμε να καλλιεργηθεί περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα υβρίδιο που έχει διαλεχθεί για overwinter καλλιέργεια, για πιστεύσεις δηλαδή που γίνονται Σεπτέμβρη και Οκτώβρη στην περιοχή της Ιεράπετρας. Και ο λόγος που έχει επιλεχθεί για αυτή την περίοδο είναι τα χαρακτηριστικά του ίδιου του υβριδίου. Δηλαδή το πολύ καλό ριζικό του σύστημα που το επιτρέπει να βγάζει εύκολα το χειμώνα, τους δύσκολους μήνες του χειμώνα, και τη μακρά διάρκεια παραγωγής του από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά που μας έκαναν να το επιλέξουμε για τη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα. Ο παραγωγός τώρα γιατί να επιλέξει το υβρίδιο Χριστίνα, να καλλιεργήσει την ντομάτα Χριστίνα? Ναι. Μας είπατε ήδη κάποια πρώτα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ως αποτέλεσμα όμως αναφορικά με τον καρπό. Ναι, ο βασικότερος λόγος που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να την καλλιεργήσει ο παραγωγός είναι η ποσότητα της παραγωγής. Όπως σας είπα, το υβρίδιο δοκιμάστηκε σε πειραματικά εδώ πέρα, τα οποία ζυγίστηκαν. Και μεταξύ άλλων πολλών πειραματικών μας έδειξε ότι είναι συνεχόμενα πρώτο στο τέλος της καλλιέργειας σε συνολική παραγωγή. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο σε συνολική παραγωγή, είναι και σε πρώτης κατηγορίας ντομάτες, δηλαδή οι ντομάτες του υβριδίου Χριστίνα περνάνε στο σύνολό τους για α. Έχει μεγάλο καρπό, σφιχτό, υψηλού ειδικού βάρους. Θα λέγαμε ότι σε μετρήσεις που έχουν γίνει φαίνεται ότι πάνω από το 90-95% της παραγωγής περνάει στην κατηγορία α. Είναι πάνω από 260 γραμμάρια και φτάνει ως και 330-340 γραμμάρια. Νομίζω ότι είναι ο βασικότερος λόγος. Άλλος βασικός λόγος θα έλεγα ότι είναι το πολύ καλό ριζικό του σύστημα που της επιτρέπει εύκολα να βγάζει το χειμώνα, που το Δεκέμβρη και το Γενάρη που είναι η δύσκολη περίοδη στην καλλιέργεια αυτή, και που τα φυτά γενικά δυσκολεύονται. Η Χριστίνα δείχνει πολύ καλή συμπεριφορά μέσα στο χειμώνα, με πολύ καλά δεσίματα και σφριγγυλό καρπό χωρίς να κουφώνει. Δηλαδή μπορεί να παίρνει το σύνολο της παραγωγής του και μέσα στο χειμώνα. Είναι δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά. Τώρα επιπρόσθετα θα μπορούσαμε να πούμε για την ίδια τη φυσιολογία του φυτού πόσο διευκολύνει τον παραγωγό, γιατί είναι ένα φυτό ανοιχτής επιφάνειας που μας επιτρέπει να το ψεκάζουμε πολύ εύκολα, δηλαδή να λούζεται το φυτό πολύ εύκολα κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, και έτσι να αποφεύγουμε ασθένειες που έχουμε μέσα στα θερμοκήπια όπως του βοτρίτη, καθώς και να υπάρχει πολύ καλή αποτελεσματικότητα μετά τις ψεκασμούς για εντομολογικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την τούτα. Θα σας ρώταγα γιατί οι ιώσεις έτσι που ταλαιπωρούν τελευταία τους παραγωγούς ντομάτας, τόσο η καστανή ρητίδος όσο και η τούτα, ναι. Νομίζω ότι είναι στοιχεία που έτσι θα επηρεάσουν τον κάθε παραγωγό στο πόσο ανθεκτικά είναι τα υβρίδια που θα επιλέξει για να καλλιεργήσει απέναντι και σε αυτές τις ιώσεις. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι όσον αφορά και την καινούργια ιώση, την καστανή ρητίδωση, που δεν φαίνεται ότι αντιμετωπίσαμε μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα στην περιοχή της Ιεράπετρας, το υβρίδιο
έχει καλλιεργηθεί και έχει δοκιμαστεί στην περιοχή των Χανίων, στα Απαλάθερνα, στο Ελαφωνής και στην Κουντούρα, που το πρόβλημα την Καστανή Ρητίδα ήταν μεγαλύτερο και το ευρύτατο αποκρίθηκε μέχρι τέλος και σε χωράφια, θα λέγαμε έτσι, δύσκολα και ίσως μολυσμένα, φάνηκε ότι έδωσε το σύνολο της παραγωγής. Και η παραγωγή που είχαν πρόβλημα, σε περίπτωση που φαίνεται ότι θα καλλιεργήσουν ντομάτα στις περιοχές αυτές, φαίνεται ότι θα είναι το υβρίδιο που θα επιλέξουν. Τώρα όσον αφορά τη τούτα, σας είπα, το διευκολύνει ιδιαίτερα η φυσιολογία του φυτού, η ανοιχτή του φυλική επιφάνεια, που του δίνει τη δυνατότητα να ψεκάζεται καλύτερα και να μπορεί να αντιμετωπίζεται πιο εύκολα το πρόβλημα της τούτας. Μάλιστα. Έτσι τώρα από τις επαφές που έχετε με τους ανθρώπους και εδώ της Ιεράπτερας, αλλά μιας και είστε και σε επαφή έτσι, με τον κόσμο, τι είναι εκείνο που ζητάει ο παραγωγός ή να δώσουμε ενδεχομένως και κάποιες συμβουλές εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου, που θα αναρωτηθεί τι πρέπει να κάνω, πού να δώσω βάση, πού να δώσω έμφαση. Νομίζω ότι το κύριο μέλημα του παραγωγού πρέπει να είναι η παραγωγή και το πόσο παραγωγικό είναι ένα υβρίδιο, το πόσο εύκολος είναι ο χειρισμός του και τελικά αυτό, τι θα του μείνει στο τέλος σαν εισόδημα. Mm-hmm. Νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να κοιτάξει ένας παραγωγός είναι η παραγωγή του υβριδίου του. Μάλιστα. Μπορούμε και νομίζω να... ότι με τη Χριστίνα το εξασφαλίζει αυτό. Κάποια εκτίμηση για τη νέα χρονιά μπορούμε να κάνουμε, αναλογιζόμενοι ότι οι παραγωγοί πέρασαν δύσκολες μέρες λόγω και του κορονοϊού, της πανδημίας, δοκιμάστηκαν πολύ. Ναι. Ξέρετε, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, ο τουρισμός ήταν κλειστά για πολύ μακρύ, ναι, μακρύ χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια η καλλιέργεια της ντομάτας και γενικότερα η καλλιέργεια, θα έλεγα, των πιστευτικών επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τη εξαιτία της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά, γιατί φαίνεται ότι έχει πάρει μπρος ο τουρισμός στην Ελλάδα. Και τα εστιατόρια. Νομίζω ότι η ζήτηση από τα αστικά κέντρα θα είναι αυξημένη και φέτος νομίζω, περιμένουμε όλοι ότι θα έχουμε μια καλύτερη καλλιεργητική χρονιά και όσο αφορά τα προβλήματα από ασθένειες, αλλά και όσο αφορά τα θέματα τα εμπορικά, των τιμών δηλαδή. Mm. Περιμένουμε να είναι μια καλύτερη χρονιά σίγουρα. Υπάρχουν πάντα οι αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις για αυτά, όπως τώρα έτσι οι καιρικές συνθήκες που βιώνουμε, και θα πρέπει και οι παραγωγοί να προσέξουν, προετοιμάζοντας έτσι και το χωράφι τους. Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Νομίζω ότι εντάξει, ακόμα η παραγωγή, όταν θα φυτέψουμε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ελπίζουμε ότι ο καιρός θα είναι σαφώς και δροσερός. Και θεωρώ ότι η παραγωγή είναι παλιή παραγωγή και έχουν την εμπειρία. Καμιά φορά ξέρουν και περισσότερα πράγματα από εμάς του γεωπόνου και μπορούν και ανταποκρίνονται και βγάζουν εις πέρα στις καλλιεργίες τους. Τίποτα. Το μόνο που εγώ θα έτσι μπορώ να πω σαν γεωπόνος είναι ότι ο παραγωγός είναι κοντά στην καλλιεργιά του και την παρακολουθεί και έχει γρήγορες αντιδράσεις, επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου. Στο τέλος απολαμβάνει τα αποτελέσματα των κόπων, ναι, του. Τα αποτελέσματα των κόπων του, αυτό θα έλεγα. Και το μόνο έτσι, πρόβλημα θα είναι, αν θα είναι, δηλαδή ελπίζω να είναι καλύτερα, θα είναι οι τιμές. Να έχουμε καλές τιμές. Μάλιστα, μακάρι. Μακάρι να το δούμε αυτό, γιατί είπαμε ότι δοκιμάστηκαν αρκετά από την πανδημία η παραγωγή. Ναι. Τώρα περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος σε κάποιο site της εταιρείας, πώς μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχει η ντομάτα στο site της εταιρείας, αλλά για περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμα τα τηλέφωνα εδώ πέρα του τοπικού γεωπόνου και των γεωπόνων του Ομίλου Ευθυμιάδη στην περιοχή, γιατί υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται και με τα φάρμακα, αν και κύριος υπεύθυνος για την περιοχή είναι ο Τίτος ο Μαυράκης. Αλλά ακόμα και εγώ, δηλαδή και το τηλέφωνο του δικό μου είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να με ρωτήσει οτιδήποτε και να τον βοηθήσουμε στην καλλιέργεια της ντομάτας και της Χριστίνας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο παραγωγός να είναι κοντά με τους ανθρώπους που γνωρίζουν έτσι, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του υβριδίου που θα επιλέξουν, να τους δώσουν τις κατάλληλες συμβουλές για το πώς να το διαχειριστούν, πώς να το καλλιεργήσουν, έτσι, ναι. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και νομίζω ότι είμαστε, τουλάχιστον και εγώ που κατεβαίνω πολύ συχνά εδώ πέρα στην Κρήτη, αλλά και ο τοπικός γεωπόνος και τα παιδιά με τα φάρμακα, είναι σε καθημερινή επαφή με τους παραγωγούς, αλλά και με τα μαγαζιά της περιοχής. Και είναι από πάνω από κατά αυτά. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας προσθέσετε κάτι άλλο. Μία πρώτη γνωριμία κάναμε με τον νέο υβρίδιο ντομάτας Χριστίνα, λοιπόν. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να έχουμε μια καλή και παραγωγική χρονιά. Μας είπατε ότι από Σεπτέμβρη μπορεί να ξεκινήσει η καλλιέργεια του συγκεκριμένου υβριδίου και όχι μόνο. Είναι κατάλληλο για φυτεύσεις Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ναι, είναι κατάλληλο για φυτεύσεις Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τώρα. Και τίποτα, εγώ η ευχή που έχω να κάνω είναι να μας εμπιστευτούν οι παραγωγοί, να εμπιστευτούν το υβριδιό μας. Είναι ίσως τη μεγαλύτερη εταιρεία σκηπευτικών στον κόσμο, τη Semin Berruiter, αντιπροσωπεύεται από μια πολύ αξιόπιστη εταιρεία στην Ελλάδα, τον Όμιλο Ευθυμιάδη. Ελπίζω οι παραγωγοί να μας εμπιστευτούν και είμαι σίγουρος ότι θα δουν τα αποτελέσματα στο τέλος στο χωράφι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Καλό υπόλοιπο να ευχηθούμε. Καλή παραμονή εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Yeah.